Και βεβαίως το είπε και ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Λέει το πρόβλημα, επιλέξει, δεν είναι ότι δεν έχουμε τρίτη λυκείου, άρα αναγνωρίζει ότι δεν έχουμε, απλώς δεν το θεωρεί πρόβλημα. Μα με συγχωρείτε, το έχω... τι να κάνω. Κοιτάξτε, το να διακόπτετε δεν είναι στοιχείο ότι έχετε και δίκιο. Μα τι να κάνω, από αυτό το σημείωσα. Όχι. Κύριε Υπουργέ, για όλο, για να συνεχίσετε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Κύριε Γαβρόλου, επειδή είσαστε μάστορας στην διαστρέφωση, άστε τι είπε ο γραμματέας του κόμματος. Κύριε Παφίλη, εντάξει, να μην τα υπερβούμε όλα τα όρια τώρα. Εντάξει. Όχι, να διαβάσετε τι είπε ο Κουτσούς. Εντάξει. Κύριε Παφίλη, σας παρακαλώ, εντάξει. Όλο αυτό που σημειώνατε. Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ, συνεχίστε. Η πλειοδοσία. Κύριε Παφίλη, μπαίνετε κι εσείς στην εύκολη κουλτούρα της εικόνας, κάτι που είναι πολύ προσφυλές στη Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως. Επειδή τουλάχιστον δεν έχω κατηγορηθεί ότι είμαι και αδιάβαστος. Αυτό τουλάχιστον ακόμη. Ακούστε. Ακούστε. Για διευκολύνετε λίγο την κατάσταση. Σας παρακαλώ. Εγώ σημείωσα ακριβώς αυτό που είπα. Αφήστε μου να τελειώσω. Θα υποβάλλετε τι και θα διαβάσει ο Υπουργός. Και υπόσχομαι έναντι όλων των συναδέλφων. Εάν τυχόν ακούσω τα πρακτικά τη φωνή και δω ότι είναι αυτό που λέω, θα βγω να καταγγείλω αυτό. Αν τυχόν εγώ κάνω λάθος, θα ζητήσω συγγνώμη. Δεν θα ζητήσω εκ των προτέρων, γιατί ξέρω και ότι η εφημερίδα αυτή δημοσιεύει ό,τι συμφέρει το λαό επίσης. Μα αυτό δεν είναι χρόνια τώρα. Δεν καινούριο. Λοιπόν, σας παρακαλώ.